καθημερινά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα της Κυπριακής Βιοτράπεζας για τη διερεύνηση του κυπριακού γονιδιώματος, του DNA μας λοιπόν, για να καταλάβουμε και τις ασθένειες. Βασικά οι ειδικοί να καταλάβουν. Απλά χρειάζεται και η δική μας εθελοντική συνεισφορά. Μαζί μας είναι ο κύριος δόκτωρας Κωνσταντίνος Οδέλτας, διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Biobank CY. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσείς. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα για να μάθουμε πολύ περισσότερα για ασθένειες τις οποίες υπάρχουν όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά εξετάζεται το DNA των Κυπρίων, σωστά? Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τα μέσα ενημέρωσης γενικά που μας δίνετε την ευκαιρία να διαχύσουμε προς τον κυπριακό πληθυσμό ένα μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί χωρίς τη δική σας συνεισφορά, εμείς απλά μεταφέρουμε το μήνυμα. Το έργο είναι στα χέρια σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ένα έργο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο συλλογικός προϋπολογισμός όταν ξεκίνησε ήταν 38 εκατομμύρια και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τόσο γενναία χρηματοδότηση για τη δημιουργία πρώτα-πρώτα μιας μεγάλης ερευνητικής ιατρικής υποδομής της Βιοτράπεζας. Την ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, το 2011, αλλά δυνάμωσε απότομα, μπορώ να πω, επεκτάθηκε μόλις πριν από 3 χρόνια, όταν πήραμε αυτή την γενναία, όπως την ονομάζω, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τι κάνουμε? Μαζεύουμε δεδομένα και βιολογικό υλικό, DNA, με σκοπό ακριβώς να κάνουμε μια πολύ συστηματική μελέτη του DNA των Κυπρίων, με σκοπό να εντοπίσουμε γενετικούς δείχτες, παράγοντες στο DNA που ευθύνονται για ασθένειες. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας τόσο συστηματική συλλογή και φύλαξη δεδομένων μαζί με βιολογικό υλικό πάντοτε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα. Οι εθελοντές που συμμετέχουν, και εδώ έρχομαι στο ότι ο λόγος που διαχέουμε αυτή την πληροφορία είναι για να ενημερώσουμε τον Κύπριο πολίτη, συμπεριλαμβανομένου και εσάς, και να καλέσουμε Κύπριους πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτό το έργο. Τώρα, τι σημαίνει συμμετέχω εθελοντικά? Συμμετέχω σημαίνει ότι δέχομαι να επισκεφθώ τη Βιοτράπεζα για 40-45 λεπτά με ραντεβού. Θα ενημερωθεί το άτομο, θα υπογράψει το έντυπο συγκατάθεσης και θα απαντήσει σε ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο που αφορά την υγεία του. Και μετά θα του πάρουμε λίγο αίμα και λίγα ούρα, τα οποία θα φυλαχθούν στη Βιοτράπεζα. Και αυτά θα χρησιμοποιηθούν με πολύ εχεμήθεια και εμπιστευτικότητα από πολλούς ερευνητές τώρα και στο μέλλον, για να ρωτήσει ο καθένας τις δικές του ερωτήσεις. Επικεντρώνεστε σε συγκεκριμένες ασθένειες? Είναι ανοιχτή η ομπρέλα, έτσι ώστε να εντοπίσετε ίσως κάτι που στο DNA να μην φάνει στην πορεία του ανθρώπου, να μην εκδηλωθεί, αλλά στο DNA του να υπάρχουν? Πολύ, γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές έχουμε κάτι στο DNA μας που ίσως να μην εκδηλωθεί κατά τη ζωή μας. Πολύ καλή ερώτηση. Μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Γιατί για τα δύο? Μας ενδιαφέρουν ασθένειες, βεβαίως και μας ενδιαφέρουν. Ασχολούμαστε με ασθένειες γενετικές, κληρονομικές εδώ και πέραν των 30 ετών στην Κύπρο, από τότε που πρωτοξεκινήσαμε γενετικές μελέτες στην Κύπρο. Και εμείς και άλλοι βεβαίως. Μας ενδιαφέρουν νεφροπάθειες, καρδιοπάθειες, καρκίνοι κλπ. Μας ενδιαφέρουν όμως και οι υγιείς. Γιατί? Διότι πρέπει να φτιάξουμε επιτέλους και στην Κύπρο, που δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Πρέπει να φτιάξουμε επιτέλους αυτό που ονομάζουμε το DNA αναφοράς των Κυπρίων. Δηλαδή, ο μέσος όρος του DNA του Κύπριου πολίτη, τι έχει, τι περιέχει, τι δείχτες έχει που μας δείχνουν ότι διατρέχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο για μια καρδιοπάθεια, για ένα καρκίνο, για μια χρόνια νεφροπάθεια, για την υπέρταση και ούτω καθεξής. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Έχουμε ήδη δεδομένα στη Βιοτράπεζά μας, στο κέντρο αριστείας που έχουμε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένα από πέραν των 400 Κυπρίων, αλλά είναι πολύ λεπτομερή δεδομένα γενετικά. Και ελπίζω ότι πριν το τέλος του χρόνου, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, και ελπίζω ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχουμε πέραν των 1000 δειγμάτων που θα έχουν αναλυθεί με λεπτομέρεια για αυτές τις λεπτομέρειες. Μέχρι ποιον αριθμό πρέπει να φτάσετε για να θεωρηθεί ικανοποιητική αυτή η μελέτη? Σε πρώτη φάση βάλαμε ως στόχο το 1000. Αλλά αυτή είναι μια πρώτη φάση, η οποία, επαναλαμβάνω, θα την έχουμε τελειωμένη, υπολογίζω, πριν το τέλος του χρόνου. Μετά μας ενδιαφέρει να πάμε στις 2000 και μετά
ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα έχουμε, μας ενδιαφέρει να πάμε σε όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Μεγαλύτερο πληθυσμό. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός που αναλύουμε, τόσο καλύτερα και αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Αναφέρεστε σε οικογενειακές τριάδες. Μάλιστα. Οι εθελοντές που έρχονται πρέπει όντως να έρχονται με γονείς, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται αυτή η τριάδα. Ναι. Μας ενδιαφέρουν και τα δύο, αλλά οι οικογενειακές τριάδες είναι μια ειδική δράση, mm-hmm. την οποία πρέπει να ικανοποιήσουμε σύμφωνα και με την πρόταση που είχαμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι, μονήρια άτομα του γενικού πληθυσμού, ενήλικες. Είτε υγιείς, είτε ασθενείς. Ξέρετε, το αν είναι υγιής ή ασθενής κάποιος, θα το δηλώσει, θα μας πει την ώρα που θα εγγραφεί στη βιοτράπεζα. Αν έχει κάποιο πρόβλημα, αν έχει υπέρταση, αν έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, θα το δηλώσει και θα είναι γραμμένο εκεί. Άρα, ο ερευνητής που θα κάνει μια μελέτη στο μέλλον θα λάβει υπόψη τι είχε ο εθελοντής. Και μπορεί να επιλέξει κιόλας. Mm-hmm. Το σύστημα που έχουμε φτιάξει, που έχουμε στήσει, είναι πάρα πολύ προηγμένο. Mm-hmm. Και σου επιτρέπει με πολύ λεπτομέρεια να επιλέξεις ποιους θέλεις να μελετήσεις. Αν σε ενδιαφέρει να μελετήσεις γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών που έχουν κάποιο πρόβλημα υπέρτασης ή έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή είχαν διαγνωστεί με καρκίνο, μπορεί να τους επιλέξεις και να μελετήσεις αυτά τα δείγματα. Ή άτομα τα οποία μπορεί ήδη να μην είχαν κάποιο συγκεκριμένο νόσημα, αλλά έχουν οικογενειακό ιστορικό. Mm-hmm. Είχε αρρωστήσει κάποιο από του γονεί του, κάποιο συγγενή κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο που μπορεί ο ερευνητή να επιλέξει τι θέλει να μελετήσει. Γιατί πολλέ φορέ ρωτάμε για διάφορε ασθένειε, αν είναι κληρονομική ή όχι. Εδώ μπορείτε να ξεκλειδώσετε και κομμάτια που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα επιστρέψω στι οικογενειακέ τριάδε και θα εξηγήσω και για τι γενετικέ ασθένειε γενικά. Οι οικογενειακές τριάδες είναι μια ειδική δράση με την οποία στοχεύουμε να έχουμε δύο γονείς και ένα παιδί ενήλικες, διότι αυτή η προσέγγιση έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Το κάθε παιδί κληρονομεί κατά 50% τον DNA του από τον πατέρα και από τη μητέρα. Άρα υπάρχει μια κοινή γενετική καταβολή. Mm-hmm. Το υπρόσθετο όμως είναι ότι εφόσον πρόκειται για παιδί, συνήθως στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, θα έλεγα, έχει μεγαλώσει μαζί με τους δύο γονείς. Μοιράστηκαν το ίδιο περιβάλλον. Παρόμοια διατροφή, ανέπνεαν τον ίδιο αέρα, ζούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον με τα ίδια μικρόβια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό μας επιτρέπει να δούμε πώς αυτά τα τρία άτομα, ζώντας το ίδιο περιβάλλον και έχοντας κατά 50% ίδιο DNA, οι γονείς με το παιδί ναι. ανέπτυξαν ή θα αναπτύξουν στο μέλλον κάποια νοσήματα. Επομένως, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε, όπως αξιοποίησαν και άλλοι πριν από εμάς, για να κάνουμε επιτέλους μελέτες που πριν δεν μπορούσαμε mm-hmm. να κάνουμε στην Κύπρο. Και ξέρετε, θέλω να τονίσω ότι αυτό το έργο δεν έχει κατά ανάγκη ημερομηνία λήξης. Δεν ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια για να σταματήσει σε ένα ή δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Θα πάει για όσο πρέπει. Αν αυτό σημαίνει 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια, θα πάει. Φτάνει να υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι πάντοτε να ενδιαφέρονται αρκετά για να το συντηρήσουν. Πώς μπορεί κάποιος να κλείσει? Επιστρέφομαι όμως σε κάτι παρακαλώ. Που αγγίξατε και θέλω να το ναι. διευκρινίσω. Μιλούμε για γενετικά και κληρονομικά νοσήματα. Εγώ τολμώ να πω και το τονίζω πάντοτε και στους φοιτητές μου, δεν υπάρχει σχεδόν καμία κλινική οντότητα που να μην συνοδεύεται από κάποια γενετική συμβολή. Είτε καρκίνο θα πάθεις, είτε ένα καρδιακό νόσημα, νεφρολογικό νόσημα, πρόβλημα πνευμόνων, σηκωτιού, λίμωξη, ακόμα και μια ίωση σαν αυτή του κορονοϊού που περνάμε, παίζει ρόλο η γενετική μας. Λιγότερο ή μεγαλύτερο. Και μετά υπάρχουν και τα νοσήματα τα οποία είναι σχεδόν 100% κληρονομικά. Όπως είναι η κοινή μας θαλασσιμία, ναι. όπως είναι μια μυϊκή δυστροφία, η αντελής οστειογένεση, η κυστική κύνωση και ένα σωρό άλλες ασθένειες που γνωρίζει ο κόσμος. Επομένως, το DNA παίζει ρόλο σε όλα αυτά και θέλουμε να βρούμε ακριβώς ποιος είναι αυτός ο ρόλος, με επίκεντρο τον Κύπριο πολίτη. Και σίγουρα, Κύπριοι πολίτες, ελπίζουμε και ευχόμαστε εμείς ότι θα συμβάλλουν σε όλο αυτό το έργο σας. Να πούμε και κάποια τηλέφωνα. Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Λοιπόν, η βιοτράπεζα είναι διαθέσιμη να δεχτεί με ραντεβού mm-hmm. κόσμο καθημερινά και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε δύο τηλέφωνα, mm-hmm. στο 2289-2815. Μάλιστα. Και στο 77-77-18-38.
77-77-18-38. Θα αναρτήσουμε ή επίσης στην ιστοσελίδα μας, είναι πάρα πολύ εύκολο, στο biobank.cy, μπορεί κάποιος να μπει και να κλείσει ραντεβού. Μάλιστα. Το μότο μας είναι, το σύνθημα μας είναι, επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Κοπιάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αναρτήσουμε και εμείς τα τηλέφωνα στη σελίδα μας στο Facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και μαζί μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.